Πρώτα απ' όλα τα τυχόν πλαστά πιστοποιητικά νόσης που υπάρχουν και γι' αυτό το λόγο έχουμε αλλάξει το μέτρο και πλέον για να υπάρξει πιστοποιητικό νόσης θα πρέπει να γίνει PCR ώστε να μην μπορεί να υπάρξει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ένα ψευδές rapid και από την άλλη πλευρά στο κομμάτι των εμβολιασμών οτιδήποτε έχει γίνει αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις διότι όλο το σύστημα ήταν πολύ δύσκολο να το ξεπεράσει κάποιος όπου υπήρξαν επίορκοι ιατροί είναι μεμονωμένες περιπτώσεις τις οποίες εξετάζουμε. Και είδατε κιόλας τώρα ότι και ένα ολόκληρο κύκλωμα για πλαστές συνταγογραφήσεις βρισκόμαστε σε μια πλήρη επαφή με την αστυνομία και τις εσωτερικές υποθέσεις και οπουδήποτε υπάρχουν καταγγελίες ελέγχονται ενδελεχώς.